έτσι λέγεται. Συγχρονίσου. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι. Σήμερα με βλέπετε στο μπάνιο μου, γιατί αποφάσισα να κάνουμε ένα βίντεο σχετικά με την περιποίηση του προσώπου μου. Δεν κάνω πολλά. Συνήθως αυτό που θα κάνω είναι να κάνω ένα απλό καθαρισμό στο τέλος της ημέρας, να βάλω την ενυδατική μου και αυτό είναι όλο. Μία με δύο φορές όμως την εβδομάδα κάνω έναν πιο βαθύ καθαρισμό. Κάνω λίγο scrub, βάζω λίγο μια μάσκα, ανάλογα με το πώς νιώθω εγώ το πρόσωπό μου ότι χρειάζεται κάτι, αν χρειάζεται λίγη επιπλέον ενυδάτωση, εάν το νιώθω πολύ λιπαρό, να το βοηθήσω λίγο να έρθει στα ίσα του. Κάτι τέτοιο λοιπόν θα κάνουμε και σήμερα, καθώς έχει ήδη βραδιάσει και έχω φάει και το τελευταίο μου γεύμα. Θα ξεκινήσω λοιπόν με το πλύσιμο των δοντιών. Εγώ χρησιμοποιώ αυτή την περίοδο της Fraser την οδοντοκρεμά, αυτή εδώ. Εγώ βασικά ήθελα να αγοράσω στην αρχή για να είναι πιο που βοηθάει με την, σχετικά με τη λεύκανση των δοντιών, αλλά εκείνη την περίοδο δεν βρισκόταν διαθέσιμη online, οπότε πήρα αυτή, γιατί ματώνουν εύκολα τα ούλα μου, οπότε σκέφτηκα ότι και αυτή θα με βοηθήσει. Οπότε σε λίγο καιρό που θα τελειώσει αυτή θα αγοράσω την άλλη. Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Βασικά μου αρέσει, θα σας πω τι μου αρέσει. Μου αρέσει που πατάς αυτό εδώ πέρα και βγάζει το προϊόν. Είναι και βγάζει όσο πρέπει δηλαδή. Λοιπόν, και αφού έπλυνα και τα δόντια μου, θα συνεχίσω με τον καθαρισμό του προσώπου. Αυτή την περίοδο χρησιμοποιώ της La Roche-Posay. Γενικότερα αυτή η εταιρεία μου αρέσει πάρα πολύ και έχω πάρει και ένα δειγματάκι τώρα τελευταία για αντιλιακή κρέμα και αντιλιακό προσώπο δηλαδή, και είναι τόσο ελαφριά η υφή του, τόσο όσο. Και μία μάσκαρα που έχω επίσης από την ίδια εταιρεία, πάλι δεν ξέρω, μου αφήνει μια απαλή αίσθηση και μου αρέσει πάρα πολύ. Αφήστε που με έχει βοηθήσει και πάρα πολύ στις αλλεργίες που έχω γενικά με το δέρμα μου. Λοιπόν, δεν κάνω κάτι ιδιαίτερο. Βάζω λίγο νεράκι στο πρόσωπό μου και κάνω απλά μία σαπουνάδα στα χέρια μου, όπως λέει κιόλας στις οδηγίες, και το απλά στο πρόσωπο. Επειδή είχα βαφτεί κιόλας νωρίτερα, πιστεύω φαίνεται. Προσπαθήσω να βγάλω όλη τη μάσκαρα που υπάρχει στο πρόσωπό μου. Λοιπόν, μετά συνεχίζω με ένα scrub της Επιβίτα. Αυτό εδώ. Το οποίο είναι scrub ήπιας απολέπισης με βερίκοκο. Και μυρίζει τόσο ωραία! Αχ, μυρίζει σαν φρέσκο βερίκοκο. Πού είναι βερίκοκο γι' αυτό. Λοιπόν, βρέχω ελάχιστο το πρόσωπό μου. Κανονικά, ίσως να μην χρειαζόταν να το βρέξω, αλλά επειδή αισθάνομαι ότι με καίει πάρα πολύ όταν κάνω scrub, συνήθως το βρέχω λιγάκι για να μην αισθάνομαι τόσο πολύ αυτό το κάψιμο, τόσο έντονα. Συνήθως επιμένω εδώ πέρα και στο πηγούνι, άντε και καμιά φορά λίγο έτσι εδώ πέρα στο μέτωπο. Μυρίζει τόσο ωραία. Αισθάνεσαι τόση φρεσκάδα. Πάρα πολύ. Οι οδηγίες έλεγαν να το κάνεις για μερικά λεπτά μέχρι να λιώσει, να λιώσουν αυτοί οι κόκκι που έχει μέσα. Νομίζω ότι είμαστε εντάξει. Λοιπόν, αφού τελείωσα και με αυτό, προχωράω στη μάσκα μου, η οποία μάσκα, έχω δύο μάσκες η αλήθεια είναι. Την προηγούμενη φορά χρησιμοποίησα αυτή εδώ, πάλι της Επιβίτα, είναι η Face Mask with Sea Lavender, η οποία μυρίζει
Σαν λεβάντα, θάλασσα, καλοκαίρι. Μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά έχω αγοράσει σε αυτές τις συσκευασίες της Απιβίτα που είναι σε φακελάκια που είναι 2-2. Δοκίμασα, αποφάσισα μάλλον να αγοράσω και αυτή τη μάσκα η οποία είναι από πορτοκάλι και οπότε σήμερα λέει για λάμψη. Μάσκα προσώπου με πορτοκάλι για λάμψη. Οπότε λέω αυτή τη φορά να χρησιμοποιήσω αυτή τη μάσκα. Συνήθως τις κάνω ένα λάξ, οπότε βάζουμε μια καλή ποσότητα. Αυτά τα προϊόντα, γενικότερα όλα τα προϊόντα της Απιβίτα, μυρίζουν τόσο ωραία, πραγματικά. Αλλά αυτά με τα φρούτα, με τα λουλούδια και τα λοιπά, μυρίζουν καταπληκτικά. Σου έρχεται να τα φας, δηλαδή τα βάζεις και λες να δοκιμάσω λίγο ή να μην δοκιμάσω. Δοκίμασε λίγο και στο μάτι μου, δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, τη συγκεκριμένη μάσκα πρέπει να την αφήσω για 10 λεπτά, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε σας αφήνω και επιστρέφω σε 10 λεπτά. Δηλαδή σε εσάς θα είναι το επόμενο δευτερόλεπτο, αλλά για μένα θα είναι 10 λεπτά μετά. Τα λέμε σε λίγο. Επέστρεψε λοιπόν. Πέρασαν τα 10 λεπτά. Έβγαλα και τη μάσκα. Λοιπόν. Και τώρα προχωράω στην κρέμα ματιών, η οποία είναι της La Roche Posay. Είναι για τους μαύρους κύκλους, μπας και απαλλαγώ επιτέλους από αυτούς. Βάζω λίγη ποσότητα. Και τίποτα. Τσουκ 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 και ταμπονάρω γύρω γύρω από τα μάτια. Προσπαθώ να ταμπονάρω. Δηλαδή. Έχει και χρώμα αυτή. Είναι λίγο έτσι πιο μπεζουλή από αυτές τις άσπρες που κυκλοφορούν. Το πόσο ωραία αισθάνομαι το πρόσωπό μου τώρα, ειλικρινά, δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Επιπλέον, μυρίζω ακόμα στα ρουθούνια. Έχω ακόμα στα ρουθούνια μου τη μυρωδιά από το πορτοκάλι. 10 λεπτά ήταν αυτά που την είχα την κρέμα, όσο και να θέλω, δεν μπορώ να την ξεχάσω τόσο εύκολα. Λοιπόν, τίποτα τώρα, βάζουμε λίγο και στο λαιμό. Και προσπαθώ να την απλώσω πολύ καλά. Α, δεν σας έδειξα. Είναι της Natura Siberica συγκεκριμένη. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Ναι. Λοιπόν, είναι η μάσκα ανοιχτό, είναι η κρέμα ανοιχτός, αλλά είναι αρκετά επαχείρευστη και δεν απλώνεται καθόλου εύκολα, ειδικά όταν βάζεις πολλή ποσότητα και τώρα μπερδεύτηκα, δεν ξέρω υπνώ, και έβαλα αρκετά μεγάλη ποσότητα. Λοιπόν, τι είναι αυτό, ωραία. Λοιπόν, αυτό. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Αυτό ήταν το self-care που κάνω εγώ στο πρόσωπό μου 1 με 2 φορές την εβδομάδα. Θα μπορούσε άνετα αυτό το βίντεο να ονομαστεί και night routine, αλλά δεν θα ήταν ένα ρεαλιστικό night routine, καθώς είναι πράγματα τα οποία δεν τα κάνω κάθε βράδυ. Είναι, όπως είπα νωρίτερα, μια διαδικασία που ακολουθώ 1 με 2 φορές την εβδομάδα και μπορεί και καμία, αν το ξεχάσω. Επομένως, δεν είμαι αυτό. Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Θα ήθελα να σας πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ για το προηγούμενο βίντεο, για την απήχηση που είχε το βίντεο αυτό. Δεν την περίμενα, να πω την αλήθεια. Ανέβηκαν οι συνδρομητές μου κατά πολύ. Ελπίζω να συνεχίσει έτσι το κανάλι. Θα προσπαθήσω να έχω όσο το δυνατόν πιο κοντά βίντεο το ένα στο άλλο. Δεν είμαι σίγουρη ότι θα καταφέρω να έχω βέβαια ένα βίντεο κάθε εβδομάδα. Αλλά θα προσπαθήσω και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρη σε εσάς, αισθάνομαι κι εγώ, χάρη στη δική σας βοήθεια μάλλον, νιώθω τόσο χαρούμενη και αισθάνομαι ότι αυτή η δουλειά που προσπαθώ να κάνω εδώ στο YouTube αποδίδει.
σε ένα επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, φιλάκια πολλά. Γεια σας! Θα κάνουμε...